Νομίζω ότι είμαστε πολλές εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες οικογένειες που έχουν πληγεί από το σεισμό, τον καταστροφικό σεισμό του περασμένου Σεπτεμβρίου και οι οποίες αντιμετωπίζουν ακόμα πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Τώρα, η περίπτωσή σας, που φαντάζομαι θα υπάρχουν κι άλλες, αλλά η δική σας περίπτωση, σε τι συνίσταται? Εγώ τα είπα περιληπτικά, αλλά έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε από εσάς. Η δική μας περίπτωση είναι κάπως πιο ιδιαίτερη, γιατί εμείς είμαστε επαναπαρατηθέντες από το Βερολίνο της Γερμανίας, εγώ και η κόρη μου. Κατεβήκαμε εκτάκτως τον περασμένο Σεπτέμβριο να συνδράμουμε σε ένα οικογενειακό ζήτημα εκτάκτως που είχε ανακύψει λίγες ημέρες πριν από το σεισμό. Γράφω την κόρη μου στο σχολείο του χωριού, στο Χουδέτσι Ηρακλείου συγκεκριμένα. Αρχίζουμε, μπαίνουμε στη διαδικασία να επανεγκατασταθούμε στην Κρήτη, να μπούμε ξανά στους ρυθμούς της τοπικής κοινωνίας και γίνεται ο καταστροφικός αυτός σεισμός, όπου το σπίτι μας δυστυχώς υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές, χαρακτηρίστηκε κίτρινο, δηλαδή ότι δεν μπορούσε να κατοικηθεί υπό τις δεδομένες τις ζημιές που είχαν γίνει. Οπότε τίθεται το θέμα τώρα να φύγουμε εκτός της οικίας, να πρέπει να πάμε κάπου. Εγώ δεν είχα ούτε καν αυτοκίνητο να μπορούσα να μετακινήσω την οικογένειά μου, η οποία ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι με σοβαρότατα προβλήματα αναπηρίας από 80% και 92% ο πατέρας μου, ο οποίος πέθανε στη συνέχεια, και ένα ανήλικο παιδί, ας πούμε, που ήταν στην πρώτη δημοτικού. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Εκείνες τις ημέρες δεν μας βοήθησε κανείς, η αλήθεια είναι. Με βοήθεια κάποιος, ένας χωριανός, να πάμε να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία στα πεζά, στις αρχάνες, να τρέξουμε από εδώ από εκεί. Δεν υπήρξε ένας κοινωνικός λειτουργός να έρθει στις οικίες και να βοηθάει να συμπληρωθούν αυτές οι φόρμες που έπρεπε να συμπληρωθούν. Νοικιάσα... Εμείς έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Νοικιάσατε σπίτι εν τέλει στο Ηράκλειο. Μα όχι, αυτό που έγινε στην αρχή, μας προσέφεραν, επειδή τους είπαμε, τους ενημέρωσα με χίλιους δύο κόπους, ότι ξέρετε κάτι, έχουμε δύο ανθρώπους με βαριές αναπηρίες, ανήλικο παιδί, μονογονεϊκή οικογένεια, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Θέλουμε συνδρομή. Και μας ενημέρωσαν ότι κάποια ΜΚΟ που φιλοξενεί ξένους στη χώρα μας, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, θα μπορούσε να παραχωρήσει ένα διαμέρισμα σε εμάς, ας πούμε, λόγω της κατάστασης της δύσκολης που αντιμετωπίζαμε. Μάλιστα. Κύριε Σαχίρη, μας το παραχώρησε αυτό το διαμέρισμα, το οποίο δεν ήταν και σε εξαιρετική κατάσταση. Τέλος πάντων, φιλοξενηθήκαμε για δύο μήνες. Παραμονές Χριστουγέννων μας πετάξαν έξω για να μπουν καινούργοι φιλοξενούμενοι ξένοι, αλλοδαποί. Μάλιστα. Και μείναμε στους πέντε δρόμους. Ούτε σας είπα η πολιτεία ή κάποιος άλλος αρμόδιος φορέος. Η κοινωνικής υπηρεσία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Μισό λεπτό. Οι οποίες κυρίες ήρθαν και μας επισκέφτηκαν σε εκείνη τη δομή. Ναι. Δύο φορές, για να δουν τους γονείς μου αν τους περιποιούμε λίγο καλά. Ούτε σας είπαν ότι μπορείτε να ενταχθείτε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα? Όχι, μας είπαν και η Κίσκο πάλι δεν μπορούσε να μας φιλοξενήσει και το ένα και το άλλο. Δεν λέω, πρόβλημά σας. Φύγετε από τη δομή αυτή το διαμέρισμα γιατί θα βάλουμε καινούριους ξένους φιλοξενούμενους αλλοδαπούς. Έπρεπε να φύγουμε εμείς για να μπουν οι αλλοδαποί. Να μπουν και οι αλλοδαποί, να μπείτε κι εσείς όμως. Δομή δεν βρέθηκε, ναι, για σας. Ο θάνατός ή η ζωή μου, κύριε Σαχίνη, είναι στην προκειμένη περίπτωση. Σαφές. Και στη συνέχεια αναγκαστήκατε να νοικιάσετε σπίτι. Airbnb. Τώρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει Airbnb, έτσι? Ασφαλώς. Ενίκιο με την ημέρα. Ασφαλώς. Χρεώσεις με την ημέρα. Εγώ με δύο ανθρώπους ετοιμοθάνατους, με ένα παιδί ανήλικο που είχε χάσει, είχε σταματήσει να πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο Χουδετσίου εντωμεταξύ, δεν έκανε μαθήματα εκτός σχολικής δομής πλήρως, να προσπαθώ να βρω πού θα τους πάω παραμονές Χριστουγέννων πέρυσι. Και τώρα, τι προκύπτει με το σπίτι που έχετε κενό στο Χουδέτσι? Το σπίτι διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην πορεία του χρόνου, διότι ναι, εγώ είχα πάρει τηλέφωνο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, είχα ζητήσει να μιλήσω, να κλείσω και ραντεβού με τον Δήμαρχο. Μίλησα με τη γραμματέα του Δημάρχου. Η κυρία μου λέει, τι θέλετε κυρία μου, να σταματήσετε να πληρώνετε τα δημοτικά τέλη του λογαριασμού σας? Και τη λέω, κυρία μου, δεν θέλω να σταματήσω να πληρώνω μόνο τα δημοτικά τέλη του λογαριασμού ηλεκτροδότηση. Θέλω να σταματήσω να πληρώσω συνολικά το λογαριασμό ηλεκτροδότηση. Γίνεται? Είμαστε σεισμόπληκτοι. Το σπίτι είναι άδειο. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να υπάρχει ρεύμα, ώστε να μπορέσουμε να το επισκευάσουμε και να έχουμε ρεύμα ακόμα. Ή κάτι ομοιγέννητο, κάτι μας συμβεί. Το οποίο και συνέβη, κύριε Σαχίνη. Έγινε διάρρηξη στο σπίτι μας.
Πρόσφατα. Πήγα και το διαπίστωσα. Μάλιστα. Τώρα, οι λογαριασμοί της εκενωμένης οικίας, φαντάζομαι ότι συσσωρεύτηκαν, διακόπη και ηλεκτροδότηση. Ζητήσατε από τον πάροχο. Ναι. Ένα έγγραφο. Ζήτησα από τον Ήρωνα, ναι, μια βεβαίωση να μου πούνε ότι λόγω φιλών προς τον πάροχο δεν έχετε πλέον αυτή τη στιγμή ηλεκτροδότηση στην οικία σας. Αρνούνται πειματικά. Είναι, λέει, δεν μπορούμε, δεν έχουμε, λέει, τέτοιες βεβαιώσεις να σας δώσουμε. Τι λέω, δεν θέλετε. Δεν είναι, δεν μπορούμε, δεν θέλετε. Αυτό το έγγραφο θα σας βοηθούσε στο να έχετε επιδότηση ενοικίου. Κοιτάξτε να δείτε, το Υπουργείο Υποδομών, ναι, και συγκεκριμένα η υπηρεσία που βρίσκεται στη Μάχης Κρήτης εδώ στο Ηράκλειο, που δέχεται τις αιτήσεις επιδότησης ενοικίου για σεισμόπληκτους, mm-hmm, ζητούν μεταξύ άλλων και λογαριασμούς ΔΕΗ για να λογαριασμούς ηλεκτροδότησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όντως οι οικίες δεν κατοικούνται. Μάλιστα. Εμείς είχαμε αφήσει ανοιχτό ένα ψυγείο, ας πούμε, στην Πρίζα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε αυτή η διακοπή και πρέπει να τους δώσουμε εκαθαριστικό λογαριασμό. Εάν περιμένω για το τέταρτο τρίμηνο, τώρα που πληρώσαμε, ας πούμε, το ενίκιο του Δεκεμβρίου, να πάρω εκαθαριστικό λογαριασμό καινούριο του Ήρωνα, που όπως είδατε και σας έστειλε και στο λογαριασμό, ο επόμενος εκαθαριστικός θα είναι το μέσα Φλεβάρι του 23, μέχρι να μου το στείλουνε. Και μέχρι εγώ να το καταθέσω στην Μάχης Κρήτης και να μπει η επιδότηση, έχει πάει Μάιος-Ιούνιος, κύριε Σαχίνη, για την επιδότηση του τέταρτου τριμήρου του 2022. Άρα πρακτικά εσείς αυτή τη στιγμή μου λέτε δεν μπορείτε να πάρετε κανένα χαρτί που θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε για την επιδότηση ενοικίου για σεισμόπληκτους. Για το τέταρτο τρίμηνο, ναι. Ναι, δεν, για μπορώ το... να... δεν μου το δίνω. Την ίδια στιγμή έχει κοπεί ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης και δεν βρίσκεται βοήθεια πουθενά. Μισό λεπτό. Ναι. Πάμε στο Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Κοκοσάλη, που έχουμε στη γραμμή και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Έχω στην άλλη γραμμή την κυρία Έλληνα, η οποία αναφέρεται στο πρόβλημα που έχει με την κατεστραμμένη οικία στο Χουδέτσι και λέει ότι δεν βρήκε και την αρρωγή που περίμενε από τη Δημοτική Αρχή, από τις υπηρεσίες του Δήμου. Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες του Δήμου δεν είναι, κύριε Σαχίνη, υπεύθυνες γι' αυτό που λέει η κυρία Έλληνα αυτή τη στιγμή. Όντως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί, όχι μόνο στο σπίτι. Το είπε ότι δεν είναι μόνο το δικό της, ότι είναι δεκάδες. Σπίτι, είναι, ναι, δεκάδες σπίτια στο Χουδέτσι. Αυτή τη στιγμή κατοικούν οι άνθρωποι, να δώσω μια γρήγορη εικόνα στην εκπομπή σας. Κατοικούν, έχω μια επιστροφή ήχου, κύριε Σαχίνη, αν μπορείτε να το διορθώσετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε. Δεν είναι από εμάς πάντως. Α, δεν είναι από εμάς. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή δεκάδες σπίτια στο Χουδέτσι και όχι μόνο. Κίτρινα σπίτια και οι άνθρωποι κατοικούν μέσα. Την αγωνία αυτή την έχουμε εκφράσει παντού. Έχουν γίνει οι αυτοψίες, έχουν γίνει τα πάντα που έπρεπε να γίνουν. Ο Δήμος έχει τοποθετήσει 9 οικίσκους στο Χουδέτσι, σε καταβλισμό το οποίο έκανε, για τις άμεσες ανάγκες, τα κόκκινα σπίτια να μεταφερθούν εκεί οι άνθρωποι. Αν δεν κάνω λάθος, το σπίτι της κυρίας Ελλήνας είναι κίτρινο σπίτι. Δεν ξέρω, δεν έχω κίτρινο σπίτι. Έχει σοβαρά προβλήματα με τους γονείς. Σοβαρά προβλήματα. Έχασε και τον έναν. Ναι, ναι. Έχασε τον ένα. Ανθρώποι οι οποίοι είχαν προσφέρει στην κοινωνία και είχαν βοηθήσει πάρα πολύ στα τελευταία χρόνια της ζωής τους, αναγκάστηκαν να ξεσπιτωθούν και να πάνε στο Ηράκλειο για να ζήσουν. Το πρώτο διάστημα ο Δήμος, με το πρόγραμμα της φιλοξενίας, το ΕΣΤΗ, αν θυμάστε, κύριε Σαχίνη, είχε μείνει ένα διάστημα μέχρι να δούμε με την επιδότηση ενοικίου, ναι, σε αυτά τα σπίτια. Αυτή τη στιγμή η επιδότηση ενοικίου έχει μπλοκάρει και στους δύο Δήμους. Το είπαμε αυτό προχθές στον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν δίνουν λύση από πάνω. Δεν φταίει ο Δήμος αυτό. Το ερώτημα, προφανώς δεν φταίει ο Δήμος. Το ερώτημα είναι, μήπως ο Δήμος, ακούει και η κυρία Ελλήνα, μήπως ο Δήμος πρέπει να συγκεντρώσει όλες αυτές τις υποθέσεις κατά περίπτωση και ομαδικά, διότι εδώ η κυρία Ελλήνα, για παράδειγμα, έχει διακοπή ηλεκτροδότησης στη σεισμόπληκτη οικία. Ο πάροχος δεν της δίνει ένα αποδεικτικό ότι κόπηκε λόγω χρεών. Αδυναμία έχει η γυναίκα να πληρώσει. Σωστά. Για να μπει στην επιδότηση ενοικίου για σεισμόπληκτους. Φαντάζομαι ότι είναι μία περίπτωση από τις δεκάδες. Το ερώτημα είναι, μήπως πρέπει να το κάνετε πιο επιτακτικό πια, δηλαδή να το πω έτσι, να πατήσετε πόδι. Διότι καλές οι ρεκλάμες και οι φιέστες του κεντρικού κράτους, αλλά να στην πράξη τι συμβαίνει. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Σαχίνη. Και να σας πω κάτι, εγώ θέλω να δώσω μια εικόνα, γιατί εκτός από την Ελλήνα είναι πάρα πολλές οικογένειες.
471 κόκκινα σπίτια. Έχουμε και 1453 κίτρινα στο Δήμο. Με χαρτιά της ΔΑΕΦ. Το απλό ερώτημα. Έχουν καταθέσει, αν δεν κάνω λάθος, και η Ελλήνα έχει καταθέσει για επιδότηση του σπιτιού της απάνω. Ναι, ναι. Ποιος φάκελος έχει εγκριθεί, ερωτώ εγώ, και το είπα προχθές και του Υπουργού και το είπα προχθές στις συναντήσεις των κομμάτων και τα φωνάζω και νιώθω ότι γίνομαι γραφικός και στο τέλος οι άνθρωποι δεν μπορούν να ένα σπίτι να φτιάξουμε, κύριε Σακίνη. Συγγνώμη για την ένταση της φωνής, αλλά βγαίνει αυτή η αγωνία την οποία εγώ τη ζω κάθε μέρα στο Δήμο μου. Με τόσους ανθρώπους να είναι εκτός αυτή. Και να σας πω, επειδή είμαι και τεχνικός, μηχανικός στο επάγγελμά μου, δεν πρόκειται να φτιαχτούν τα σπίτια με αυτή τη διαδικασία. Τι να το κάνω, είπα, ευχαρίστητα τον κύριο Τριαντόπουλο για τα λεφτά που έχουν δώσει στην αρρωγή των ανθρώπων, αλλά τι να το κάνουμε αυτό, αφού δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα σπίτια μας. Και ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Σαχίνη, στο τέλος θα γυρίσουν να τα σου γυρίσουν και τα λεφτά πίσω. Έτσι. Αυτό φοβάμαι ότι θα γίνει στο τέλος. Τι να το κάνουν πως έχουν περάσει 60-70 εκατομμύρια. Αυτά τα είπα στον Υπουργό και μπορώ να τα πω και δημόσια. Με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα τι θα γίνει με τις κατοικίες των ανθρώπων. Μήπως... Είδατε τι πρόβλημα είχαμε τώρα. Είδατε και την απογραφή, για παράδειγμα. Να φέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα κουβεντιάσουμε. Βέβαια δεν απασχολούν την Ελλήνα και συγγνώμη που τα λέω, αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας φύγανε. Εμείς είχαμε μικρή. Είδατε στο Αρκαλοχώρι από 19.000 κατέβηκε στις 14. Φύγαν όλοι οι άνθρωποι, πήγαν στο Ηράκλειο. Και πήγαν να νοικιάσουν ένα σπίτι και πάλι δεν τους δίνουν την επιδότηση ενοικίου. Κύριε Δήμαρχε, έχω εδώ έναν ακροατή, να το ακούει και η κυρία Ελίνα. Δεν λέω το επίθετό της, εκτός αν θέλει ίδια να το πει. Δεν έχω πρόβλημα. Λέγομαι Ελίνα Σκαρπαθιώτη. Μάλιστα. Η κυρία Σκαρπαθιώτη, λοιπόν. Ακούστε, λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πολλές φορές, δουλεύει σε εταιρεία παρόχων και έχει πληροφορίες. Λέει, αν μπορώ να βοηθήσω. Το ρεύμα, κυρία Σκαρπαθιώτη, ακούτε, το κόβει ο ΔΔΕ μετά από αίτημα παρόχου λόγω οφειλών. Ο πάροχος όντως δεν δίνει διαβεβαίωση, αφού τεχνικά δεν κόβει αυτός το ρεύμα, αλλά ο ΔΔΕ. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένο, ακόμη και από τη Δημοτική Αρχή, ώστε ο ΔΔΕ να δώσει μια βεβαίωση για ποιο λόγο έχει κάνει τη διακοπή ρεύματος. Κύριε Σαχίλη, δεν ισχύει. Μίλησα με τη ΔΔΕ χθες. Ναι, αφήστε τι σας λέει ο ΔΔΕ. Εδώ σας λέει άνθρωπος που το ξέρει καλά. Ναι, αλλά να σας απαντήσω τι μου είπε ο ΔΔΕ. Ναι, ναι. Εκ μέρους του ΔΔΕ, δεν ξέρω. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι και νομικά θέματα. Ο ΔΔΕ δίνει τέτοιες βεβαιώσεις όταν έχει διακοπεί πλήρως η ηλεκτροδότηση μιας οικίας ενός κτηρίου. Εμάς μας έχει διακοπεί προσωρινά λόγω οφειλών. Πάλι όμως μπορεί να. Υποχρέωση λοιπόν του παρόχου. Του κάθε παρόχου να πούνε ναι, θα το κόψουμε γιατί δεν πληρώνατε. Άλλο σας λέει εδώ πέρα, ακούστε λίγο με ηρεμία. Σας λέει ότι ακόμη και γι' αυτό πρέπει ο παρόχος να σας παραπέμψει στο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ πρέπει να αιτιολογήσει σε εσάς εγγράφως ότι λόγω μη καταβολής των πρόσκαιρων ωφελών έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή σας. Κύριε Δήμαρχε, πώς μπορείτε να το κάνετε πιο συντονισμένο αυτό ένα έγγραφο. Ευχαρίστω, κύριε Σαχίν, γιατί ξέρω το πρόβλημα της κυρία Σκαρπαθιώτη. Δεν είπα και εγώ το επίθετο αφού το τέτοιο. Της κυρία Σκαρπαθιώτη το πρόβλημα το γνωρίζω και γνώριζα τι τραβούσε η κοπέλα ή η γυναίκα όλο αυτό το διάστημα με τους γονείς της. Ευχαρίστω, είναι πραγματικότητα. Την αλήθεια θα βεβαιώσουμε, δεν λέμε τίποτα ψέμα. Την αλήθεια θα βεβαιώσουμε. Ό,τι χρειαστεί από το Δήμο, εμείς θα είμαστε αλληλέγγυοι να βοηθήσουμε στο πρόβλημα που περνάει αυτή τη στιγμή η κυρία Σκαρπαθιώτη. Και δεν είναι η μόνη σας, το λέω. Η κοπέλα βγήκε για να πει το πρόβλημα γενικά. Δεν είναι μόνο αυτή. Τόπε. Φαίνει το δικό της πρόβλημα. Ναι. Έχουμε κάνει συζητήσεις πολλές με την κυρία Σκαρπαθιώτη και μέσω των SMS και αυτά, γιατί πραγματικά την ανάγκη αυτή την ανάγκη που βλέπετε, τη βλέπουμε σε πολλαπλάσιο βαθμό στο Δήμο. Και φανταστείτε και στα Αρκαλοχώρη, που και οι ζημιές ήταν περισσότερες. Αυτά είναι τα προβλήματα κάθε μέρα. Αυτά είναι. Και νιώθεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις, σαν Δήμος εννοώ, να λύσεις το πρόβλημα αφού είναι θέμα του κεντρικού κράτους. Και πνίγεσαι, κύριε Σαχίνη. Πνίγεσαι. Αυτό φωνάζω. Αυτό φωνάζω από την αρχή. Είναι σαν να είμαστε στους καμνία πάνω με τη θηλιά στο λαιμό. Άρα μου λέτε, κύριε Δημαρχέ, ότι η ουσία της καθημερινότητας δεν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή. Για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Εγώ το είπα ξεκάθαρα και το λέω και δημόσια. Πείτε μου και ρωτώ, δημοσιογράφος και έγκριτος δημοσιογράφος του Ηρακλείου είστε. Ψάξτε, πολύ εύκολο για εσάς. Πόσοι φακέλοι έχουν εγκριθεί από τη ΔΑΕΦ που έχουν καταθέσει οι άνθρωποι για να αποκαταστήσουν τις οικίες τους. Και αν είναι πάνω από 3-4 φακέλοι.
κύριε Σαχίνη, ό,τι θέλετε. Έτσι όπως το λέτε είναι. Κυρία Σκαρπαθιώτη, μια τελευταία κουβέντα από εσάς, παρακαλώ, όσο έχουμε τον Δήμαρχο. Αυτό που θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, είναι, δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Γιατί οι άνθρωποι, οι οποίοι από ό,τι ακούω από τον Δήμαρχο, είναι τόσες, χίλια τόσα σπίτια, 1500, 1600 1453 είναι χαρακτηριστική ημερομηνία, κυρία Σκαρπαθιώτη. Γιατί πληρώνουν ρεύμα ολότελα, για λόγους ασφαλείας. Κύριε Σαχίνη, κύριε Κοκοσάλη, γιατί να πρέπει να πληρώνουν έμφυα. Γιατί να πληρώνουν έμφυα. Έτσι. Και εκεί και το έμφυα και το ρεύμα, κύριε Σαχίνη, και η επιδότηση ενοικίου. Προβλήματα τα οποία λύνονται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Δυστυχώς δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε στην τοπική αυτή δοχή. Δυστυχώς το λέω. Γιατί αν μας αφήνανε δίκαιοι θα είμαστε και σωστή διαδικασία θα κάναμε. Αλλά την νομοθεσία την έχει. Δεν μπορεί να παρέμβει σε δεν μπορεί θέμα. Ούτε είναι η περιφέρεια να νομοθετήσει, κυρία Σκαρπαθιώτη. Το ξέρετε πολύ καλά. Μπορεί να παρέμβει όμως και η περιφέρεια και ο Δήμος. Και καλόν είναι οι υπουργοί που έρχονται και τα κόμματα που έρχονται, όχι μόνο οι υπουργοί. Και τα κόμματα, εγώ όλοι, σας είπα όλους, ναι, δεν είναι μόνο ναι. οι υπουργοί. Και τα κόμματα. Καλόν είναι να αφήσουν τις σιριτσάτζουλες και να απαντήσουν επί αυτών των ζητημάτων. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Κύριε Σακίνη, μπορώ να πω μια τελευταία. Βεβαίως, βεβαίως. Εάν παρατηθούν αυτά τα σπίτια στην Κρητική Ήπεθρο, το επόμενο πράγμα που θα συμβεί και ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει αυτούς τους λογαριασμούς και την επισκευή των οικειών τους, το επόμενο πράγμα που θα συμβεί, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να συμβαίνει, ξέρετε ποιο είναι? Η πώληση των οικειών μας σε ξένους. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Για ένα κομμάτι ψωμί πουλάνε σπίτια σε ξένους στην Κρητική Ήπεθρο, στο νομό Ηρακλείου. Δείτε το με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που σας λέω. Ξέρω τι σας λέω. Κυρία Σκαρπαθιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα θέμα που καλό ήταν που ήρθε μπροστά, γιατί εάν δεν τζιγκλήσει ο κόσμος δεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά που είπε η κυρία Σκαρπαθιώτη έχουν βάση. Εγκατάλειψη υγιής. Εγκατάλειψη υγιής. Ναι. Φεύγουν οι νέοι άνθρωποι από την περιοχή μας. Αποτυπώθηκε στην απογραφή του 2021 και μπορείτε να τα βρείτε τα στοιχεία. Στο Δήμο μας έχουμε 600 ανθρώπους λιγότερους με μεγάλη μάχη που κάναμε. Έτσι, ήταν φιλοξενούμενοι στα ξενοδοχεία δεξιά-αριστερά, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, για να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους να μην είναι στις σκηνές μέσα. Η απογραφή τους βρήκε εκεί. Το Αρκαλοχώρι έχει 4.500 κάτω. Φαίνεται αυτή η ερήμωση που πάει να γίνει στις περιοχές μας. Και αυτό φωνάζομαι και προσπαθώ να δώσω μια νότα αισιοδοξίας. Αλλά πώς, σας ερωτώ.